Ξεκίνησα να κάνω ένα βίντεο προηγουμένως, αυτό που είχα κάνει στα αγγλικά με τίτλο «Πώς άλλαξε η ζωή μου με το που υιοθέτησα τον Λάκη», που μου το ζητήσατε στα ελληνικά. Αρχίσαμε να βιντεοσκοπούμε, βιντεοσκοπήσαμε 2-3 λεπτά, κόπηκε η βιντεοσκόπηση. Μετά εγώ θεώρησα ότι φυλάχτηκε εκείνο το βίντεο, οπότε αντί να το ξαναξεκινήσω από την αρχή, συνέχισα να μιλάω από εκεί που βρισκόμουν. Και τώρα που τελείωσε η βιντεοσκόπηση και πήγε και το παιδί να παίξει, είδα ότι χάθηκε το πρώτο μισό, εν ολίγης έλεγα ότι δεν ήμουν και πολύ θετική στο να αποκτήσω σκυλιά, όμως μετά που ήρθα από το ταξίδι, τα παιδιά μου με κανόνισαν με το Λάκη, τον οποίο και ερωτεύτηκα. Και στην πορεία τον έφερες. Έλα Λάκη μου, το μισό βίντεο που τραβήξαμε, Λάκη μου, χάθηκε. Χάθηκε το μισό βίντεο που τραβήξαμε, μωράκι μου. Τι έκανε το μωρό? Τι έκανε? Έπιασε τις παντόφλες μου, ούλες. Έπιασε τις παντόφλες της Κυριακής, Λάκη μου, γιατί μωρό μου, γιατί? Τραβούσαμε πριν ένα βίντεο που λέγαμε ότι η μαμά ποτέ δεν είχε σκεφτεί τον εαυτό της να γίνει σκυλομαμά, αλλά πριν 15 μέρες έφεραν τα παιδιά και σε λαχτάρισα και σε αγάπησα και είσαι η καλύτερη παρέα. Αλλά και είναι τα πρώτα 3 λεπτά που τριβήξαμε προηγουμένως, Λάκη μου, χάθηκαν, κάτι είπα στη βιντεοκάμερα μας. Γι' αυτό τώρα θα το ενώσουμε το δεύτερο μισό, που δεν ήταν και μισό. Ήταν 8 λεπτά το δεύτερο που γύρισα, που έκανε τον γυμισμένο. Το βλέπετε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο μισό του βίντεο είναι γυρισμένο μετά από το δεύτερο μισό του βίντεο. Και βλέπετε το παιδί που ήταν κοιμισμένο, πώς είναι τώρα. Πώς είναι τώρα. Με ήταν κονμένο με τη μαμά. Δεν δοκιμάζουμε τα δόντια μας πάνω στη μαμά. Φυλάκια μόνο. Φυλάκια. Έτσι, με τη γλωσσίτσα. Φυλάκια. Έχει γίνει η καλύτερη παρέα αυτό το μικρό αγοράκι. Πες γεια σου στον κόσμο. Πες bye. 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 Δείτε το μισό. Και έχω καταλήξει τώρα στα 46 που να θέλω εγώ να φάω. Ένα μικρό που θα γίνει μεγάλος μαύρος σκύλος. Ναι. Ναι. Το σκεφτόμουν ότι σε κάποια φάση μπορεί να αποκτήσω παιδάκι σκυλίσιο. Το σκεφτόμουν. Συνείδητα, αλλά δεν τολμούσα να το πω. Και φέτος έλειψα για 6 μήνες από την Κύπρο. Φαίνεται ότι έλειψα και των παιδιών, ειδικά του Λάζαρου που ήταν στην Κύπρο, γιατί η Κυριακή ήταν στην Αγγλία όλο το διάστημα που εγώ έλειπα. Και μόλις ήρθε η Κυριακή ήρθε και εγώ. Μόλις ήρθε, 7 μέρες μετά. Και σου λέει, σκέφτηκα μια έξυπνη λύση, τα πονηρόπαιδα, για να με κρατήσει στον Κύπρο. Σου λέει, άμα τη φέρουμε ένα σκυλάκι, θα είναι όπως τις άλλες σκύλες που έγιναν αρνάκια, γιατί είχαν ακούσει και για άλλες. Μαμά, όλα κουλίνη, είσαι κουρασμένος βρε, είσαι κουρασμένος. Τι ώρα είναι, 9.30 είναι ώρα, νωρίς είναι ακόμα. Είχαν ακούσει και για άλλες μαμάδες φίλων τους και λοιπά, που δεν ήθελαν να ακούσουν για σκυλιά και μετά τους πήγαν τα κουτάβια, τα υιοθέτησαν. Έτσι λοιπόν ο Λάκης μπήκε στη ζωή μας πριν 2 εβδομάδες και μία μέρα, πριν 15 μέρες. Σήμερα έχουμε 13 Απριλίου 2021. Ο Λάκης ήρθε τη Δευτέρα. Σας πω και ποια μέρα ήρθε ο Λάκης στο σπίτι. Σας πω ακριβώς. Ο Λάκη ήρθε τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στο σπίτι μας. Ναι. Πάρα πολύ πλάκα να το δει τώρα. Έχει βάλει και το πόδι του πάνω στο τραπέζι. Αγάπη μου, είσαι πολύ ωραίος. Κάτσε να κάνουμε την κάμερα προς τα κάτω να φαίνεσαι τι ωραίος που είσαι, γιατί δεν είναι αυτές σκηνές να χάνονται. Και τα πόδια του έτσι πάνω και τα έχει εδώ στο τραπέζι. Ναι, είναι βασιλιάς. Είναι αρχηγός. Γιατί κλείσει τα μάτια. Σε ενοχλούν τα ring lights? Το ενοχλούν τα ring lights από ό,τι φαίνεται. Και καθόμουν εδώ, σε αυτό το σημείο, μόλις ήρθε ο Λάκη. Το όνομα το βρήκαν τα παιδιά, Λάζαρος και Κυριακή. Τα δύο αρχικά των ονομάτων τους έβγαλαν το όνομα του Λάκη. Και το γράφει και εδώ το όνομα του, Λάκη. Ναι. Γράφει Λάκη και πίσω γράφει το τηλέφωνο μου σε περίπτωση που χαθεί. Αλλά πώς θα χαθείς? Αφού δεν θα πας, αφήνουν να πηγαίνεις πουθενά μόνος σου. Θα πηγαίνουμε παντού μαζί. Είμαστε ένα αυτοκόλλητοι. Ναι.
και ακόμη δεν έχει εκπαιδευτεί, από εκπαιδευτή. Όμως είναι αρκετά φρεονίμος και υπάγκος σκύλος. Κοιμάται στο δικό του το κρεβάτι, δίπλα από το δικό μου, αλλά στο δικό του. Έχει τη δική του θέση στον καναπέ, την οποία ούτε τη λερώνει. Χαιρέτα τον κόσμο της πατουσίτσας σου. Ούτε τη λερώνει, ούτε την κατουράει. Ακόμη δεν έχει εκπαιδευτεί να κατουράει στο ύπαιθρο κλπ. Έχει όμως το πανί του και έμαθε να βάζει και τα τέσσερα τα ποδαράκια πάνω. Να μην κατουράει έξω από το πανί. Του βρήκαμε ένα εκπαιδευτή ο οποίος θα έρθει τη Μεγάλη Δευτέρα, νομίζω είναι 26 Απριλίου. Θα έρθει εδώ για να εκπαιδεύσει τη μαμά και το παιδί. Τώρα να δούμε ακριβώς πότε είναι. 26 Απριλίου. Τις τελευταίες 15 μέρες που είναι ο Λάκης στη ζωή μου, είμαι πολύ χαρούμενη. Μου δίνει πάρα πολύ ηρεμία, στοργή και τρυφερότητα. Μου έχει δώσει την ευκαιρία να καταλάβω ότι αυτά τα πλάσματα έχουν τη δικιά τους προσωπικότητα. Αχ, ψυχή μου, ψυχή μου. Είναι πλάσματα. Είναι πλάσματα. Έχουν τη δικιά τους προσωπικότητα, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, το δικό τους χαρακτήρα το καθένα. Ο Λακούλης γεννήθηκε 1η Φεβρουαρίου του 2021, άρα τώρα είναι 2 μηνών και 13 ημερών, είναι 2,5 μηνών το μωρό. Είναι φαγανό το παιδί, πήρε 1,5-2 κιλά από τη μέρα που ήρθε εδώ. Αλλά είναι και ζωηρούλης και του αρέσει να παίζει. Είναι πάρα πολύ καλό καρδός και βρίσκω ότι η επαφή που έχω μαζί του με βοηθάει να γίνουμε καλύτερος άνθρωπος. Όμως, όσοι σκέφτεστε ότι θα θέλατε κι εσείς στη ζωή σας έναν τετράποδο παιδάκι να υιοθετήσετε, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι θέλει πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια, ειδικά όταν είναι κουταβάκια. Και υπευθυνότητα. Αξίζει τον κόπο με βάση τη δική μου πείρα και εμπειρία. Νιώθω πάρα πολύ μοναξιά εδώ και πολλά χρόνια, κάποιες ώρες της μέρας, τις ώρες που προλαβαίνω να καθίσω δηλαδή. Όταν ήταν τα παιδιά μικρά, ένιωθα τόσο έντονη την ευθύνη του να είμαι καλή μητέρα και να μην κάνω συναισθηματική αιμομιξία με τα παιδιά, οπότε δεν άφηνα σχεδόν καθόλου τον εαυτό μου να χαρεί με τα παιδιά. Η έγνοια μου ήταν συνέχεια πως να είμαι σωστή μάνα, και αυτό νομίζω είναι το σωστό. Να μην χρησιμοποιούμε τα παιδιά ως δοχή άντλησης χαράς. Τώρα με το σκυλάκι μου δίνεται μια ευκαιρία να έρθω και εγώ σε επαφή με τον πιο πρωτόγονο μου εαυτό και να αποκτήσω μια πιο απλή σχέση με ένα άλλο πλάσμα που να μην είναι βασισμένη στα λόγια, αλλά στα συναισθήματα και στα αισθήματα. Στις αγκαλιές, στα φιλιά και στα χάδια. Όμως θέλει καθάρισμα, θέλει επαγρύπνηση να σε πίσω από το σκυλάκι, θέλει και πειθαρχία, γιατί μου είπε ο εκπαιδευτής που θα έρθει σε ένα, θα εκπαιδεύσω πρώτα κυρία Θέκλα. Θέλει και πειθαρχία και αφοσίωση. Είναι μια ευθύνη, είναι ένας καθημερινός κόπος. Η φίλη μου η Αναστασία που έχει 2 σκυλίτσες που είναι 1,5 έτους, μου λέει άμα γίνει ενήλικας ένα σκυλί, άμα γίνει 10 μηνών και πάνω, χρειάζεται 1,5 ώρα από τη μέρα σου να αφιερώσεις αυτό. Εντάξει, το κουτάβι θέλει περισσότερες ώρες, εννοείται. Όπου πάω, ο Λάκη είναι από πίσω μου. Και παρόλο που είναι λαμπρατοράκι, που τα λαμπρατοράκια συνήθως είναι της αυλής σκυλιά, αυτός νομίζω έχει γίνει σαλονάτος. Και έχει και τη δικιά του θέση στον καναπέ που πάει, χοπ, πηδάει και κάθεται. Θέλουν χρόνο και ενέργεια, όμως επενδύει σε μια σχέση με ένα άλλο πλάσμα, αγαπητική. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και η δικιά μας η κατάσταση ψυχική πως είμαστε. Αν εμείς είμαστε ήρεμοι, αν είμαστε ψύχρεμοι, αν είμαστε καλά ψυχικά, νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, νομίζω ότι το μεταδίδουμε αυτό και στα ζωάκια μας. Ας σκεφτούμε ότι τι θα ήθελα εγώ για να ήμουν ευτυχισμένος, τι θα ήθελα εγώ για να ήμουν ευτυχισμένη, μια αγκαλιά ανοιχτή, μια κατανόηση, λίγα πράγματα,
φαγητό, νερό, καλό ύπνο. Θέλει πολλά πράγματα ο άνθρωπος και ο σκύλος για να είναι ευτυχισμένος. Αν δίνουμε στο ζώο μας αυτό που θα θέλαμε να έχουμε στη ζωή μας, το παίρνουμε πίσω από το ζώο μας. Εντάξει, θα μας ταΐσει, θα μας ποτίσει το ζώο, αλλά θα μας δώσει αυτή την τρυφερότητα και την εγκύτητα. Ξέρω ότι είμαι πολύ νέα σκυλομαμά, μόνο τις 15 ημερών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν ζώα και μετά τα παρατάνε. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι εγκληματικό. Δεν μπορώ να φανταστώ να είμαι χωρίς το Λάκι όσο ο Λάκι είναι ζωντανός. Το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει περίπτωση να πεθάνω πριν από το Λάκι. Όμως αξίζει τον κόπο η κάθε στιγμή που περνάμε μαζί. Γεια!